Καμία ανθρωποθυσία, κανένα ενεργό μέτωπο σήμερα παρά τους ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, ολόκληρα χωριά χωρίς ζημιές, αλλά και ανέγκυκτο από τις πύρινες γλώσσες που το απείλησαν το φοινικό δάσος του Πρέβελη. Ωστόσο, μελίσια και χορτολιβαδικές εκτάσεις έχουν γίνει στάκτη. Αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε χθες την πυρόπληκτη νότια περιοχή του Ρεθύμνου. Οι εικόνες που από την πρώτη στιγμή μετέδωσε ζωντανά η Κρήτη TV από το πύρινο θεριό που απειλούσε να καταπιεί ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του, κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα. Η φωτιά που δεν αποκλείεται να ξεκίνησε ακόμα και από τη ρήψη τσιγάρου, εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο Αμμούδι. Οι ισχυροί άνεμοι ευνόησαν την εξάπλωσή της, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές της Κρήτης. Από την πρώτη στιγμή στο σημείο σπέβδουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά και Άγιο Νικόλαο με πάνω από 80 άνδρες, ενώ σε χρόνο ρεκόρ στο σημείο φτάνουν και εναέριες ενισχύσεις. Τα πυροσβεστικά ελικόπτερα έριξαν από Χανιά και Ηράκλειο, αλλά και το γιγαντιαίο ρωσικό αεροσκάφος Μπεριεύ επιχείρησαν κόντρα στους ανέμους με την προσπάθειά τους να αποδεικνύεται σωτήρια. Με απίστευτους ελιγμούς, οι χειριστές των εναέριων μέσων επιχειρούν καθοριστικές ρήψεις νερού, σώζοντας κυριολεκτικά στο παραένα το μοναδικής ομορφιάς φοινικό δάσος του Πρέβελη που το 2010 είχε καταστραφεί ολοσχερός, τις ταβέρνες και τα σπίτια στο Αμμούδι, τη Δρύμισκο αλλά και τα Κεραμέ που επίσης απειλήθηκαν. Η Δήμη Αγίου Βασιλείου και Ρεθύμνου, η αντιπεριφέρεια με δεκάδες υδροφόρα οχήματα, ιδιωτικά σκάφη και αμέτρητοι πολίτες συνδράμουν το έργο της πυρόσβασης, ενώ στη μάχη ρίχτηκε και σκάφος του λιμενικού σώματος, αλλά και πάνω από 50 άνδρες ελληνικής αστυνομίας, ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε μία ανθρώπινη ζωή. Η Ελλάδα εκένωσε προληπτικά σπίτια και εξοχικές κατοικίες από το Αμμούδι έως και τη Δρύμισκο, ενώ περίπου 20 λουόμενοι, Έλληνες και ξένοι, αλλά και κατασκηνωτές της εκβολής του ποταμού στον Πρέβελη, μεταφέρονται άρον-άρον από στεριά και θάλασσα σε Πλακιά και Ρέθυμνο. Με εντολή της Μέρης Γιονή, εκμισθώνεται λεωφορείο για να μεταφέρει ώρες αργότερα πίσω τους ανθρώπους ώστε να πάρουν πράγματα και οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά ακόμα και σήμερα, πάνω από 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα και μεγάλη δύναμη της ελληνικής αστυνομίας είναι επιποδός υπό το φόβο αναζωπυρώσεων, παρότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Τα πρώτα στοιχεία μιλούν για 700 και πλέον καμένες στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, αλλά και για εκατοντάδες μελίσια που παραδόθηκαν στην πυρά. Ενώ στο μικροσκόπιο του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα από τα οποία προκλήθηκε η πυρκαγιά.